Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Κύριε Τσίπρα, συγγνώμη. Τον είπες κύριο. Τζίμα και το διόρθωσα. Τον είπες κύριο Τζίμα. Καλά ξεκίνησε αυτό. Λοιπόν. Κύριε Τσίπρα. Καλώς ήρθατε. Μαζί ξεκινάμε μία δύσκολη, θα έλεγα, πορεία προς τις κάλπες. Δύσκολη και συναισθηματικά, με φόντο την τραγωδία. Δύσκολη και πολιτικά. Δύσκολη και σε επίπεδο ρητορικής, δημόσιας ρητορικής. Δεσμευόμαστε. Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά όλη τη διεύθυνση ειδήσεων. Ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καθήκον μας με αίσθημα ευθύνης. Αναπόδραστα θα ξεκινήσουμε, νομίζω, τη συζήτησή μας από την τραγωδία. Παρατηρώ όσα λένε τα στελέχη σας τις τελευταίες δύο εβδομάδες και είναι, κύριε Τσίπρα, περίπου σαν να λέτε ότι τα πράγματα ήταν όλα ολέθρια μέχρι το 2015 και ξανά ολέθρια αμέσως μετά από εσάς, μετά το 2019. Και κάπου ενδιάμεσα υπήρξε ένα ξέφωτο για τους σιδηρόδρομους. Είναι έτσι τα πράγματα? Δεν έχετε καμία ευθύνη? Θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Δεν είναι έτσι, αλλά επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εσάς και τον σταθμό. Είναι η πρώτη φορά μετά από 15-16 μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα που αποφάσισα να μιλήσω εφόλης της ύλης. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν μιλούσα, διότι είναι κάποιες στιγμές που ακόμα και αυτοί που η δουλειά τους είναι να μιλάνε, οι πολιτικοί, καλύτερα να σιωπούν. Και όταν τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα, καλύτερα να ζήσει κανείς αυτό το πένθος και την οδύνη και να μιλήσει μετά. Η ώρα των ευθυνών δεν ήταν τις ώρες εκείνες τις κρίσιμες που βιώσαμε την οδύνη των οικογενειών. Εγώ πήγα σε δύο κηδείες, όλος ο ελληνικός λαός πιστεύω ότι έζησε αυτή την οδύνη, ακριβώς επειδή ο μέσος πολίτης πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι και ο ίδιος μέσα σε αυτό το τρένο. Προφανώς. Τα παιδιά του τουλάχιστον. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, κυρία Τζίμα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και σε ό,τι αφορά τουλάχιστον εμένα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με την ευθύνη δεν έχω τσακωθεί. Την ανέλαβα και την αναλαμβάνω την ευθύνη. Την ευθύνη που μου αναλογεί όμως. Άρα έχετε κάποια ευθύνη. Θα σας πω. Σε κρίσιμες στιγμές την ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά την αναλάβαμε και με το παραπάνω και για υποθέσεις που δεν αφορούσαν τα δικά μας πεπραγμένα. Κυβέρνησα και κυβερνήσαμε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Το 2015 την ευθύνη ανέλαβα να μην οδηγηθεί η χώρα στη χρεοκοπία και βρέθηκα στο στόχαστρο της κριτικής, το έκανα κολοτούμπα. Αργότερα την ευθύνη ανέλαβα για να κάνω αυτό που θεωρούσα πατριωτικό συμφέρον για τη χώρα και βρέθηκα στο στόχαστρο της κριτικής για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Την ευθύνη ανέλαβα και σε τραγωδίες που κι εγώ έζησα. Με απώλειες ανθρώπινης ζωής. Τραγωδίες που βεβαίως δεν είχαν ανθρωπογενή αποκλειστικά αίτια, ήταν φυσικές καταστροφές, αλλά βρέθηκα σε ευθύνη και την ανέλαβα. Εδώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα τραγικό γεγονός που δεν έπρεπε να συμβεί. Είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Επί 12 λεπτά, δύο τρένα κινιόντουσαν σε αντίθετη κατεύθυνση στην ίδια γραμμή, ενώ υπάρχει διπλή σιδηροδρομική γραμμή. Υπάρχουν λοιπόν οι ευθύνες. Όλοι, κύριε Πρόεδρε, ότι όλο αυτό δεν θα είχε συμβεί αν υπήρχε αυτό το σύστημα της τηλεδιοίκησης, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ούτε επί των ημερών σας. Θα πάμε εκεί. Θα πάμε και θα είμαστε αναλυτικοί εκεί. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαπίστωση η οποία γίνεται από το μέσο πολίτη σήμερα. Ότι αυτό το κράτος, το οποίο έχει στηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια βεβαίως, με τον τρόπο που στήθηκε, είναι ένα κράτος το οποίο δεν προσφέρει τη στοιχειώδη ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Και όταν σας είπα ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες που με αναλογούν, εννοώ ότι και εμείς κυβερνήσαμε. Τέσσερα χρόνια. Όμως κυβερνήσαμε τέσσερα από τα 49 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τα πιο δύσκολα, με τα μνημόνια. Και να θέλαμε να κάνουμε προσλήψεις εμείς, δεν μπορούσαμε, το γνωρίζετε καλά. Άρα λοιπόν αυτό το κράτος, το αναξιοκρατικό, το πελατειακό, το ρουσφετολογικό, το αποτελεσματικό, δεν το φτιάξαμε εμείς. Ωραία. Έχουμε όμως την ευθύνη να το διορθώσετε. Να το διορθώσουμε. Ωραία. Και ήρθαν τρεις κυβερνήσεις με κεντρικό αίτημα αυτό, κύριε Πρεδεντέρη, γιατί είστε πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος έμπειρος. Κυβέρνηση Σιμίτη είχε αίτημα τον εξυγχρονισμό, δεν τα κατάφερε. Κυβέρνηση Καραμαλή είχε αίτημα την επανίδρυση του κράτους. Δεν τα κατάφερε. Εμείς δεν είχαμε αυτό έτοιμα, ήμασταν σε φάση χρεοκοπίας. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε αυτό έτοιμα. Ναι. Το επιτελικό κράτος. Άρα εσείς λέτε ότι δεν ολοκληρώσατε το έργο εξαιτίας των οικονομικών συνθήκων, κύριε Τσίπρα? Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τα πράγματα. Το 62-68% πάντως δεν το παραδώσατε. Μου επιτρέπετε. Έχω εδώ μια έκθεση
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Η οποία έκκληση αυτή είναι 179 σελίδες. Παραδόθηκε στο ελληνικό δημόσιο, και σε εσάς ενδεχομένως, είσαι αρχηγός αντιπολίτευσης το 21, θα έπρεπε να το είχατε στα χέρια σας, και περιγράφει μια εφιαλτική εικόνα. Είναι η περιγραφή όλης της ιστορίας που ξεκινάει από τη Σύμβαση 717 το 2014 και τελειώνει το 21, που περιγράφει αυτός και που περίπου ανακοινώνει τι θα γίνει. Δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο τότε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Ότι το 2014 επιτέλους η ελληνική πολιτεία, συμφωνώ μαζί σας, επιτέλους αποφάσισε να φτιάξει ένα σύστημα τηλεοδήγησης και σηματοδότησης. Το φτιάξανε. Το υπογράψανε. Το πέρασε το Ελεκτικό Συμβούλιο και έρχεστε στην κυβέρνηση εσείς και το παίρνετε το σύστημα αυτό. Το 2016 που έπρεπε να έχει παραδοθεί πίσω δεν παραδίδεται. Το 2019 που φεύγετε πάλι δεν έχει παραδοθεί. Και σήμερα το 2023 πάλι δεν έχει παραδοθεί. Δηλαδή 9 χρόνια για να υλοποιήσουμε μία σύμβαση. Τζάμι η σύμβαση. Καθαρή από όλους και με τα λεφτά από τα ΕΣΠΑ. Αυτό περιγράφουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Και εδώ δεν είναι πια ο Τζίμας, ο Πρετεντέρης, ο Τσίπρας, ο οποιοδήποτε. Είναι ένα το κράτος που περιγράψατε προηγουμένως. Θα πρέπει να πάμε ίσως και λίγο πιο πριν από το 2014. Και όχι, εγώ είμαι. Έχετε σηματάει από εκεί, δεν πρέπει. Ναι, το ξέρω. Απλά λέω, επειδή εδώ πρέπει να συζητήσουμε όλα ανοιχτά και να μιλήσουμε και με στοιχεία. Διότι έχουμε 57 ανθρώπους που χάθηκαν, 57 οικογένειες που θρυνούν και θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Έχουμε λοιπόν ένα σιδηροδρόμο που θα έπρεπε από το 2004, εγώ θα πω. Τρία. Να είχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Το σύστημα τηλεδιοίκησης, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι, ας το πω έτσι να καταλάβει ο κόσμος, σαν τον αυτόματο πιλότο στο τρένο. Δεν έγινε. Το 2008 υπήρξε η σύμβαση Χατζηδάκη. Το 2014 μια άλλη σύμβαση. Δεν ολοκληρώθηκε δυστυχώς ούτε επί των ημερών μας, τα πω τι κάναμε εμείς. Και δεν ολοκληρώθηκε και τα 4 χρόνια που κυβερνάει ο κ. Μητσοτάκης. Όλο αυτόν τον καιρό. Όμως, κύριε Πρετεντέρη, μέχρι το 2019 δεν είχαμε αυτόματο πιλότο στα τρένα, αλλά είχαμε πύργο ελέγχου στα τρένα. Και από το 2019 δεν έχουμε ούτε αυτόματο πιλότο, ούτε πύργο ελέγχου. Μάλιστα. Και δεν έχουμε πύργο ελέγχου. Στους δύο σταθμάρχες. Διότι, όχι μόνο στους δύο σταθμάρχες, δεν έχουμε το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου και cross-check στην Καρόλου, όπου βρισκόντουσαν μαζί οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ και τη Τρένοσε. Με το σύστημα GPS εγκατεστημένο στα τρένα, είμαστε σε μια εποχή που στο κινητό μας τηλέφωνο βλέπουμε που βρίσκονται τα αεροπλάνα, που βρίσκονται τα πλοία, που βρίσκεται ο ντελιβεράς που μας φέρνει πίτσες. Προφανώς και θα μπορούσαμε να βλέπουμε αυτό. Προφανώς ξέρουμε που βρίσκονται και τα τρένα. Να πω κάτι όμως. Διαλύθηκε το 20. Και το 2019. Δεν είμαι βέβαιος. Για θα σας πω. Όχι, μια στιγμή, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Και το 2019 διαλύθηκε το κέντρο τηλεδιοίκησης Λαρίσης με μια πυρκαγιά που έγινε το καλοκαίρι του 2019 και δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Και σε αυτό το κέντρο υπήρχε δυνατότητα ελέγχου από τη Λάρισα μέχρι το πλατή Ημαθίας. Κύριε Πρόεδρε. Υπήρχαν δύο σταθμάρχες μέχρι το 2019. Και στο σταθμό τη Λάρισα. Και στο σταθμό τη Λάρισα. Στο κέντρο τηλεδιοίκηση Λάρισα. Και αναρωτιέμαι, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει 10 δις περίπου απευθείας αναθέσεις. Δεν μπόρεσε να κάνει, δεν τη αλλήγει κανεί τίποτα. Μια απευθείας ανάθεση να αποκαταστήσει τις ζημιές που έγιναν στο κέντρο τηλεδιοίκησης Λάρισας. Την πυρκαγιά, λέτε. Βεβαίως, ναι. Να σου πω όμως κάτι. Έρχομαι όμως στο θέμα του. Δεν θέλω να το πω. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε. Το 2015 γίνεστε πρωθυπουργός. Και αναλαμβάνει η κυβέρνησή σας να υλοποιήσει μία σύμβαση. Σας είπαμε τα λεφτά, τζάμι και όλα αυτά. Που τη χρειάζεται η Ελλάδα. Καθυστερημένα. Συμφωνώ μαζί σας 300 φορές. Τη χρειάζεται. Και προχωράμε. Το 2016, όπως είπα προηγουμένως, δεν παραδίδεται η σύμβαση. Γιατί? Από το 2016 μέχρι το 2019, επί κυβερνήσεώντας, 7 παρατάσεις παραχωρεί ο κύριος Σπρίτης στο Υπουργείο Μεταφορών. 7. Μία παράταση το τετράμινο. Δεν πρέπει να κάνει και άλλη δουλειά, πρέπει να παρέτεινε τη σύμβαση. Θέλω να πω ότι αυτό δεν θέλω να πω για τον κύριο Σπρίτης και για εσάς, δεν είναι και το θέμα μου. Το ίδιο ισχύει και μετά με τον κύριο Καραμαλή, ενδεχομένως και με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή η αίσθηση ενός δημοσίου, το οποίο παρατείνει τα πράγματα αντί να τα τελειώνει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι εγκληματική στο σύνολό της. Εγκληματική, όχι με την έννοια που τον έκανε. Σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτό το ερώτημα, κύριε Πρετεντέρη. Διότι χωρίς καμία διάθεση αποποίησης ή διάχυσης ευθυνών, οφείλω να σας πω τι ακριβώς έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την περιβόητη αυτή σύμβαση, το γεωφύρι της Άρτας, τη σύμβαση 717. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ξεκίνησε την υλοποίησή της. Ήταν μια σύμβαση που, όπως και η προηγούμενη της το 2007, δεν ελάμβανε υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του έργου. Συνέχισε λοιπόν και προχώρησε την υλοποίησή της και ταυτόχρονα αναγκάστηκε
διότι ακόμα και αν ολοκληρώνοντας το 100% της τηλεδιοίκησης δεν θα είχαμε, να προχωρήσει σε συμπληρωματική σύμβαση. Η κυβέρνηση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρετεντέρη, και δεν το κάνω συχνά αυτό, να έρχομαι με χαρτιά και τεκμηριωμένος. Εγώ ήρθα, να πειράσει. Καλά κάνατε, εγώ δεν το κάνω συχνά, αλλά επειδή εδώ έχουμε 57 νεκρούς, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Όχι ότι αυτά που θα πω, επαναλαμβάνω, δεν είναι αποποίηση των όποιων ευθυνών, είναι όμως η αλήθεια. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρετεντέρη, το 2018, 21 Σεπτεμβρίου, με βάση την εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων του ΕργοΣΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕργοΣΕ, επίσημο δημόσιο έγγραφο είναι αυτό που σας λέω, που σας δείχνω, είναι η δημόσια υπηρεσία που είναι η αρμόδια να έχει την εικόνα της πορείας και της εκτέλεσης του έργου. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 2018 είχε υλοποιηθεί το 68% της σύμβασης 717. Το Μάιο του 2019, λίγο πριν φύγουμε, επίσημο έγγραφο και αυτό από την Κοινοπραξία για την επιστροφή εγκυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕργοΣΕ. Έχει ολοκληρωθεί το 72,4% της σύμβασης 717. Μια διευκρίνηση, επειδή έχω και εγώ τα ίδια έγγραφα. Είναι η χρηματοδότηση. Είναι η χρηματοδότηση, νομίζω. Προσέξτε. Είναι η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση, δηλαδή ο φορέας που έχει την διαχείριση του έργου, προκειμένου να πάρει απόφαση για παράταση των εργασιών. Παράταση, 7 είπαμε. Ναι, βεβαίως. Άρα σε κάθε περίπτωση. Πάμε λοιπόν παρακάτω. 72% υλοποίηση έργου έχουμε. Μάλιστα. 72%. Πάμε παρακάτω. Ίδιο χαρτί. 9 Μαρτίου 2020. Έχει αναλάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βεβαίως. Βρίσκεται κάποιους μήνες στην κυβέρνηση. Βεβαίως. Εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων ΕργοΣΕ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σήμερα σε ποσοστό 74%. Και 14 Φεβρουαρίου 2023 το έργο, η ίδια ακριβώς χαρτί, το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 77%. Δηλαδή, έχουμε μια σύμβαση η οποία ήταν προβληματική. Παρ' όλα αυτά, εξελίσσονταν τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 72% και έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο 19%. Παραλαμβάνει όχι μονάχα τη σύμβαση αυτή στο 72%, υλοποίηση έργου 72%, αλλά και τη συμπληρωματική σύμβαση την οποία είχε εγκρίνει το λεκτικό συνέδριο τον Αύγουστο του 2018. Την υπογράψανε αυτή, την είχε εγκρίνει την είχε αφήσει, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου τον Οκτώβριο του 2018. Η οποία όμως και αντί να υπογράψει, προσέξτε, καθυστερεί 2 χρόνια. Ναι. Και τελικά τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι 4 χρόνια. Τι κάνανε 4 χρόνια. Δεν το κάνω συχνά, αλλά θέλω να σας τα αφήσω, θα τα δώσω και δημόσια αυτά τα χαρτιά, γιατί είναι δημόσια έγγραφα που πιστοποιούν την αλήθεια. Αλλά επιτρέψτε μου, επειδή το πρόβλημα των δημοσίων συμβάσεων είναι γνωστό στη χώρα και το πρόβλημα του ΟΣΕ είναι γνωστό στη χώρα, εγώ ως Πρωθυπουργός διαχειρίστηκα τα θέματα του ΟΣΕ, κύριε Πρετεντέρη και κυρία Τζίμα. Ήμουν αυτός που παρέλαβα την καυτή πατάτα το 2015, όχι μονάχα των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είτε ήμασταν σε μνημόνια είτε δεν ήμασταν σε μνημόνια, είχαμε κυρώσεις που περιμέναν στη γωνία για κρατική βοήθεια. Στα τρένα. Κρατική βοήθεια στον ΟΣΕ, στην Τρενοσέ και στην ΣΤΗ, ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα μας δίνετε μια πάσα, να ρωτήσουμε αν μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, επειδή η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων έγινε επί των ημερών σας, αν έχετε ξανά την ευθύνη για μια τέτοια απόφαση, αν θα την πάρετε πίσω. Αν δηλαδή, όπως λέτε για τη ΔΕΗ, που λέτε ότι εγώ θα επαναφέρω το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ, δηλαδή το δημόσιο χαρακτήρα, αν μετά τα όσα συνέβησαν, θεωρείτε ότι η ιδιωτικοποίηση αυτή που εσείς κάνατε έπαιξε κάποιο ρόλο και σκοπεύετε να κάνετε και κάτι γι' αυτό. Θέλω λοιπόν, κυρία Τζίμα, με την ευκαιρία που μου δίνετε, να εξηγήσω στους τηλεθεατές και σε εσάς ότι η ιδιωτικοποίηση αυτή τότε ήταν σχεδόν εξαναγκαστική. Διότι όταν έχεις ένα δημόσιο φορέα που βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 15 δισεκατομμύρια κρατικές ενισχύσεις. Και σχεδόν χρεοκοπημένο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου λέει ή θα την ιδιωτικοποιήσεις ή θα τα χρεωθείς αυτά τα 15 δις, δεν έχεις άλλη επιλογή. Εμείς τώρα τι κάναμε. Τώρα όμως έχετε τα χέρια σας λυμμένα. Προσέξτε, θα απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά λίγο για να καταλάβετε τι κάναμε εμείς τότε. Εμείς τότε διαπραγματευτήκαμε να παραμείνει ο ΟΣΕ
Δηλαδή το δίκτυο και η λειτουργία και η συντήρηση του δικτύου στο δημόσιο. Και ιδιωτικοποιήσαμε μονάχα τα τρένα, δηλαδή το μεταφορικό έργο, και μάλιστα με μία ιδιωτικοποίηση, με μία συμφωνία τότε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι με την ιδιωτικοποίηση του μεταφορικού έργου σβήνονται όλα τα προηγούμενα, τα χρέη. Και οι κυρώσεις για τα 15 δεν έχω πάρει απάντηση για το αν θα αλλάξει κάτι για την ιδιωτικοποίηση. Οπότε να τον αφήσουμε, αυτό λέω. Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Θυμάμαι μάλιστα αυτές τις διαπραγματεύσεις κάναμε στην Κέρκυρα. Όταν ανέλαβε η Hellenic Train Ιταλικών συμφερόντων, είχε δεσμευτεί ο κ. Τζεντιλόνι για 700 εκατομμύρια επενδύσεις σε 15 χρόνια από την, Hellenic Train. Όχι καλά, εντάξει, διότι το 2020 έρχεται και φέρνει ο κ. Καραμαλής στη Βουλή. Μνημόνιο συνεργασίας των δύο πλευρών, του ελληνικού δημοσίου και της Τρένοσε. Αντιλαμβάνομαι ότι μας εξηγείτε ότι περίπου ήταν μονόπλευρο, δεν είχατε άλλη απόφαση. Όχι, προσέξτε, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσει, αν και εγώ ποτέ κάποια στιγμή μιλήσει ο κ. Καραμαλής. Mm-hmm. Φέρνει το μνημόνιο συνεργασίας. Ελπίζω. Φέρνει το μνημόνιο συνεργασίας, όπου υπάρχει μέσα και η δέσμευση των Ιταλών για 800 εκατομμύρια επενδύσεις την 15 ετία και η δέσμευση του ελληνικού δημοσίου να ολοκληρώσει τα έργα ασφάλειας. Το ETCS. Άρα, κύριε Πρόεδρε. Και έρχεται μετά από δύο χρόνια, το 2022, η σύμβαση στη Βουλή και ως διαμαγείας φεύγουν και τα δύο. Συμπληρωματική σύμβαση. Φεύγει και η υποχρέωση των Ιταλών να κάνουν επενδύσεις. Άρα, τι θα κάνετε, θα βελτιώσετε και η υποχρέωση τη συμφωνία του ελληνικού δημοσίου ουσιαστικά αυτό να κάνει μαζί τα έργα. Καλά, εγώ, καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτό που λέω είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, σε όλη την Ευρώπη, το μεταφορικό έργο είναι σε ιδιωτικοποιημένο. Σε πολλές περιοχές είναι ιδιωτικοποιημένο. Όχι σε όλες. Στη Γαλλία δεν είναι. Το δίκτυο δεν είναι πουθενά. Στην Αγγλία είναι. Μόνο στην Αγγλία και είχαμε τεράστια προβλήματα και ατυχήματα και εκεί. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι σε πρώτη φάση θα πάμε να διαπραγματευτούμε με τους Ιταλούς η σύμβαση να προβλέπει τα 800 εκατομμύρια επενδύσεων που είχαν υποσχεθεί στο μνημόνιο συνεργασίας και το ελληνικό δημόσιο φυσικά να ολοκληρώσει τα έργα. Άρα, επαναδιαπραγμάτευση, κρατάμε αυτό. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι το εξής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο άχαρη συζήτηση. Είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα.